Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, 136 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη εξέγερση στο Σικάγο, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα, για να τιμήσουμε αγωνιστικά, απεργιακά, τους ηρωικούς αγώνες του εργατικού κινήματος. Να συνεχίσουμε και να δικαιώσουμε τον αγώνα χιλιάδων νεκρών εργατών για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για το ολοσχερές χτύπημα του συστήματος της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της προσφυγιάς και της δυστυχίας, για να επικρατήσει το δίκαιο της τάξης μας. Την Πρωτομαγιά του 1886 διαδήλωναν 340.000 εργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σικάγο 80.000 εργάτες απεργούσαν για το 8ωρο. Την επόμενη μέρα οι τίτλοι των εφημερίδων ζητούσαν τα κεφάλια των πρωτοπόνων εργατών. «Κρεμάστε τους πρώτα και ύστερα τους δικάζετε», ήταν η αξίωση για τους ηγέτες των εργατών. Ο Αύγουστος Σπάης, με τα λόγια μέσα από την απολογία του, φωτίζει ως σήμερα το δρόμο εκατομμυρίων εργατών κατατρεγμένων. Είναι φάρος στον αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Έλεγε ο Σπάης, «Κρεμάστε μας, μα περιμένετε το τέλος. Αν εσείς είστε τυφλοί και δεν μπορείτε να το δείτε, εγώ σας το αναγγέλω. Γύρω σας, κάτω σας, δίπλα σας, πάνω σας, από όλες τις μεριές ξαπλώνεται μια τεράστια φωτιά. Θέλετε να μην τη βλέπετε? Δικαίωμά σας, μα δεν θα την αποφύγετε. Θέλετε να απαλλαγείτε μια για πάντα από όλους τους συνωμότες? Κάντε το. Απαλλαγείτε όμως πρώτα απ' όλα από τα αφεντικά της βιομηχανίας που δημιούργησαν την ανήθικη περιουσία τους με το κλεμμένο αντίτιμο της εργασίας που δεν πληρώθηκε. Μέσα στο σύστημά σας οι μηχανές σας φέρνουν την υπερπαραγωγή που οδηγεί τον πραγματικό παραγωγό στην αθλειότητα και στο θάνατο. Είναι αυτό που εσείς αποκαλείτε αύξηση του εθνικού πλούτου, του εθνικού. Τι ηρωνία, τη χώρα μερικών προνομιούχων του έθνους να λέτε. Θέλετε να διαμορφώσετε την κατάσταση? Καταργήστε πρώτα απ' όλα εσάς τους ίδιους, τον εαυτό σας, γιατί εσείς με τη συμπεριφορά σας απέναντι στους εργάτες είστε οι πρώτοι πράκτορες της επαναστάσεως. Καταργήστε την αρπαγή και το πλιάτσικο. Αυτό είναι το καθήκον σας. Καταργήστε αυτούς τους 50, 100, 200 ανθρώπους που θέλουν να απολαμβάνουν το παν χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτε. Από αυτή την τάξη εμείς πάμε να απαλλαγούμε. Ο ηρωικός αγώνας των εργατών του Σικάγου αποδεικνύει πως η πάλι για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης από τα καπιταλιστικά δεσμά έχει θυσίες. Πως τα εργατικά δικαιώματα δεν χαρίζονται απλόχερα, αλλά καταχθιούνται. Οι εργάτες σε όλο τον κόσμο από τη γέννηση της τάξης μας δεν κερδίσαμε τίποτα χωρίς τους δικούς μας αγώνες, χωρίς την οργάνωσή μας. Στα ίδια βήματα βαδίζουμε και σήμερα. Ο δρόμος
της ταξικής πάλης είναι αυτός που θα μας οδηγήσει στην έφοδο στον ουρανό. Θα φέρει στο προσκήνιο τον πραγματικό παραγωγό του πλούτου, πετώντας στον κάδο της ιστορίας τα παράσιτα που σήμερα τον καρπώνονται. Το ανυποχώρητο βάδισμά μας σε αυτό το δρόμο το οφείλουμε στα εκατομμύρια των νεκρών της τάξης μας, του Σικάγου, της Θεσσαλονίκης, της Κεσαριανής, τους ανώνυμους νεκρούς των εμβληματικών αλλά και των καθημερινών αγώνων σε όλο τον κόσμο. Ο νέος υπεραλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και οι πολεμικές συγκρούσεις που υποδαβλίζονται γενικότερα φέρνουν σε πρώτο πλάνο τη σαπίλα και τη βαρβαρότητα του συστήματος. Ο υπεραλιστικός πόλεμος αποτελεί τη λύση των επιχειρηματικών ομίλων για να διευρύνουν την κερδοφορία τους με το άνοιγμα νέων αγορών στην ενέργεια, στους πολεμικούς εξοπλισμούς. Οι αιματοβαμμένοι δρόμοι της ενέργειας αποτελούν διέξοδο και ευκαιρία για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Την ίδια όμως στιγμή σκορπούν δυστυχία, σκορπούν το θάνατο, αυξάνουν κατακόρυφα τις ροές της προσφυγιάς. Ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς τους είναι η αιτία των πολεμικών επεμβάσεων, τη διαίρεση των λαών κάτω από τα συμφέροντα των ληστών που αρπάζουν με κάθε τρόπο το φαΐ από το τραπέζι. Πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δολοφονούν εν ψυχρό τους λαούς στο όνομα των κερδών τους και της απόκτησης μεγαλύτερων μερίδιων στην αγορά. Γι' αυτό, αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, χρειάζεται να σπάσουν αυταπάτες, να αποκαλυφθούν τα ψέματά τους. Το ΝΑΤΟ δεν ήταν και δεν είναι παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας, όπως μας λένε. Αντιθέτως, είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης που μόνο ανασφάλεια μπορεί να προκαλεί. Δεν προστατεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα σύνορά μας, δίνοντας γιν και είδωρ στους δολοφόνους των λαών, όπως έκαναν μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί. Η εμπλοκή της χώρας μας στις ερπίστριες και στα βομβαρδιστικά του ΝΑΤΟ δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους για το λαό μας, για τους λαούς της περιοχής. Τώρα πρέπει να πυκνώσουν όλες οι πρωτοβουλίες και δράσεις. Στηρίζουμε τη δραστηριότητα της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Φυσική και Ειρήνη. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και την νεολαία σε μαζική συμμετοχή στη μαραθώνια πορεία ειρήνης στις 22 του Μάη και σε όλες τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Να δυναμώσουν τα αιτήματά μας για την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, στην άρνηση συμμετοχής με οποιοδήποτε πρόσχημα και με όποιο τρόπο, με πολεμικό υλικό, με στρατιωτικά μέσα, με εξαιρετικό σώμα. Να μην χρησιμοποιηθεί το ελληνικό έδαφος για τα σχέδια των μακελάριδων. Να κλείσουν τώρα όλες οι νατοϊκές και αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα. Κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από τα σύνορα. Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, ο λαός μας βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα καθημερινό πόλεμο που εξανεμίζει το εισόδημά του. Οι αυξήσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο μισθό πριν 10 μέρες, αλλά και τα μέτρα κοροϊδίας στο ρεύμα και τη βενζίνη που δήθεν ανακουφίζουν, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθεί να παρεμβαίνει στις ελεύθερες,
συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ορίζει με διάταγμα το ύψος του κατώτατου μισθού. Έχει τη δυνατότητα να μην κάνει υποχρεωτικές τις κλαδικές συμβάσεις. Προστατεύει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, συμπιέζοντας τους μισθούς και τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού στα όρια των αντοχών της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας. Εδώ και τώρα το έσχος αυτό πρέπει να σταματήσει, να αφαιθούν ελεύθερες οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, να διαμορφώνεται ο κατώτερος μισθός, η κλαδική μισθή, μέσα από τους αγώνες, μέσα από την ίδια τη θέληση και την απόβαση των εργατών. Αυτό το έσχος μόνο τα συνδικάτα μπορούμε να το τερματίσουμε. Οι αυξήσεις που έδωσε πανηγυρίζοντας ο Πρωθυπουργός ξεπέρασαν κάθε πρόκληση. Ακόμα και αυτό το ξεπερασμένο αίτημα με βάση τις σημερινές συνθήκες που καλούσε για επιστροφή του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ, δηλαδή στο μισθό που είχαν οι εργαζόμενοι τον Ιούλιο του 2011, 11 χρόνια πριν, ούτε αυτό το έδωσαν. Τα 713 ευρώ σήμερα του κατώτερου μισθού, την ίδια ώρα που οι ρυθμοί του πληθωρισμού σπάνε ρεκόρ, που τα αυτοκίνητα παραμένουν ακινητοποιημένα λόγω των αυξήσεων στη βενζίνη, που οι εργατικές λαϊκές οικογένειες βρέπουν θρίλερ σε κάθε άνοιγμα λογαριασμού της ΔΕΗ, είναι όχι απλά πίσω από τις ανάγκες, αλλά είναι λόγος για να περάσουμε σε νέα κλιμάκωση των αγώνων μας για αυξήσεις στους μισθούς, για την προστασία του εργατικού λαϊκού εισοδήματος. Η πανδημία πλέον στον τρίτο χρόνο, τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς εξαφανίζονται. Στο όνομα του τουρισμού, τα νοσοκομεία παραμένουν υποστελεχωμένα και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό διαλυμένο με απολύσεις και διαδεσιμότητες. Ο εργαζόμενος λαός αγκομαχάει μπροστά στις οξυμένες ανάγκες και τα τεράστια έξοδα που συσσωρεύονται. Κι όμως, σε αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι σπαταλούν δισεκατομμύρια ευρώ για φρεγάτες και ραφάλ στο όνομα των αναγκών του ΝΑΤΟ. Ενώ για τους εργαζόμενους ένα πενηντάρικο το μήνα, δηλαδή 1,5 ευρώ την ημέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα νέα παιδιά, νέοι εργάτες, συνεχίζουν να αμείβονται κάτω από τα 400 ευρώ. Η πανσπερμία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης θερίζει, δυναμώνει. Τα ολιγόμενα προγράμματα ανακύκλωσης ανεργίας πολλαπλασιάζονται, προσφέροντας ασπιρίνες και κακοπληρωμένη εργασία σε εργαζόμενους που βρίσκονται μετέωροι ανάμεσα στην εργασία και την ανεργία. Τα 713 ευρώ για έναν εργαζόμενο με τετράωρο είναι 355 ευρώ. Είναι μισθοί που δεν καλύπτουν το νίκη, το ρεύμα, τις βασικές ανάγκες στη διατροφή, στην ψυχαγωγία. Προκλητικά οι μεγαλοξενοδόχοι και άλλοι εργοδότες του κλάδου του τουρισμού παραπονιούνται δήθεν για την έλλειψη προσωπικού. Συγχωρέστε μας, ο λαός μας το λέει αλλιώς. Γλυκάθηκε η γριά στα σίκα και έφαγε και τα σικόφυλλα. Έτσι το λέει ο λαός μας. Έμαθαν τώρα 10 χρόνια να απασχολούν τζάμπα εργάτες χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Να τους κλέβουν τα ένσημα, να τους κοιμίζουν σε κοντέινερ, να τους αφήνουν απλήρωτους. Τώρα θέλουν πάλι να βγάλουν αμύθιτα κέρδη σε μια σεζόν με τζάμπα εργάτες. Λοιπόν, φτάνει. Ήρθε η ώρα, κύριοι, με την οργάνωσή μας να τους πάρουμε αμπάριζα όλους αυτούς. Το πάμε, καλοί τους εργαζόμενους, με αφετηρία τη σημερινή μέρα, να μην δεχτούμε τη ζωή με ψίχουλα, να βάλουμε μπροστά
τις δικές μας ανάγκες, τις διεκδικήσεις μας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα δικά μας χέρια. Να σημάνει ξεσηκωμούς για ένα κύμα διεκδικήσεων που θα βάζει στο κέντρο το σύνθημα αυξήσεις για όλους, αυξήσεις μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές, στην υγεία, την πρόνοια, την παιδεία των παιδιών μας. Να μπουν μπροστά για την οργάνωση ενός τέτοιου διεκδικητικού αγώνα στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς. Να γίνει σύνθημα αλλά και στόχος πάλης ο αγώνας για την αύξηση του κατώτερου μισθού στα 825 ευρώ. Πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη πίεση στην κυβέρνηση, στους επιχειρηματικούς ομίλους, για να βάλουμε φρένο την επίθεση στο λαϊκό εισόδημα. Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, στην eFood, στη Λάρκο, στα πετρέλαια Καβάλας για το δικαίωμα στην εργασία, ο αγώνας των εργαζομένων στην Κόσκο για τα μέτρα προστασίας και τώρα για επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, της Ομοσπονδίας Οικοδόμων για την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης που στέφθηκε με επιτυχία, πρέπει να είναι οδηγός και να πυκνώσουν σε κάθε χώρο δουλειάς. Συνάδελφοι, με την οργάνωση και τα αιτήματά μας, έχουμε το δίκιο, έχουμε τη δυνατότητα να αποκρούσουμε τον κατασταλτικό μηχανισμό που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση προς όφελος της μεγαλοεργοδοσίας. Να απαντήσουμε στο σιωπητήριο που θέλει να βάλει στους χώρους δουλειάς. Κύριοι, οι εργατικοί αγώνες δεν ποινικοποιούνται, όπως και το τέλος της ταξικής πάλης δεν επιβάλλεται με νόμους. Όπως φαντάζεται η σημερινή κυβέρνηση, η προηγούμενη, αλλά και οι πρόγονοί τους. Το ταξικό κίνημα της χώρας μας έχει εμπειρία, πατάει πάνω σε αίμα και ξέρει να αγνοεί, να προσπερνά την τρομοκρατία, τις συλλήψεις, τις παράνομες, λέει, απεργίες. Να μην υποχωρεί μπροστά στο κύμα της εργοδοτικής βίας. Οι καθημερινοί αγώνες που ξεπηδούν σε κλάδους και εργασιακούς χώρους και γειτονιές είναι ανάγκη να πυκνώσουν. Είναι, αν θέλετε, μια συμβολή επιπλέον στον εορτασμό της σημερινής μέρας για το ξημέρωμα της εποχής που αγωνίστηκαν και ονειρεύτηκαν οι εργάτες του Σικάγο. Το ιστορικό φορτίο που κουβαλάει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, η τεράστια πείρα, τόσο η παλιότερη όσο και η πρόσφατη της τελευταίας 15ετίας, είναι οδηγός για να μην ενσωματωθεί στις φωνές όλων όσων θέλουν να μετατρέψουν τις δίκες εκδιεκδικήσεις σε ψήφους για την κυβερνητική εναλλαγή, σε όσους διεκδικούν να ελέγξουν τους διεκδικητικούς αγώνες στα όρια της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, στους περίφημους κοινωνικούς διαλόγους, σε αυτούς εκεί της Πατησίων 69, της ηγεσίας, της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ. Ο λαός μας τα τελευταία χρόνια πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει πολύ μεγάλο τίμημα για την ανάκαμψη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Το πλήρωσε με μειώσεις και πολυετές πάγωμα μισθών, με σαρωτικό χτύπημα στις συντάξεις και στα ασφαλιστικά δικαιώματα, με τα διαρκές τσουνάμι άγριας φορολογίας και όλα αυτά κάτω από ένα γαϊτανάκι αντεργατικών νόμων. Σήμερα δεν πρέπει να πληρώσουμε ξανά και ξανά τα κέρδη αυτών που μας εκμεταλλεύονται, τη μοιρασιά της λίας μέσω των νέων πολεμικών επεμβάσεων. Για να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο ανάπτυξης που θα έχει ως μοναδικό κίνητρο την ικανοποίηση των δικών μας σύγχρονων αναγκών. Για να πάρουμε οριστικό διαζύγιο από τους άδικους πολέμους, πρέπει να σταθούμε
στη σωστή πλευρά της ιστορίας, με τους λαούς που θα ρετάτε κάτω από ισχυρές πιέσεις αγωνίζονται ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Με την εργατική τάξη στην πρωτοπορία, σε συμμαχία με τους μικρούς αγρότες, τους επαγγελματίες, δυναμώνουμε την πάλη μας για το μέλλον που μας ανοίγει. Για το μεγάλο αγώνα της απελευθέρωσης των εργατών και των καταπιεσμένων από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Αν θεωρούν ότι με την καταστολή και την ένταση της κρατικής βίας μας τρομοκρατούν, επιστρέφουμε στην απολογία του Σπάης, ο οποίος έλεγε «Οι ιδέες αυτές που υπερασπίζω είναι δικές μου. Είναι ένα κομμάτι από τον ίδιο μου τον εαυτό. Πώς είναι δυνατόν να τις εγκαταλείψω? Ρούχα είναι να τα βγάλεις και να τα παρατήσεις. Μα κι αν μπορούσα, ακόμα πάλι να τις άφηνα. Δεν είναι λοιπόν αφέλεια εκ μέρους σας να νομίζετε ότι μπορείτε να απαλλαγείτε σεις από τις ιδέες αυτές που κερδίζουν έδαφος μέρα με τη μέρα στέλνοντάς μας την κρεμάλα. Έτσι εμείς τιμάμε και θα τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες, συνεχίζουμε, πίσω δεν κάνουμε, προχωράμε δυνατά, προχωράμε μαχητικά, προχωράμε αποφασιστικά, με δύναμη. Να είστε καλά, καλή υγεία και δύναμη σε όλους. Γεια σας.